Εντάξει ρε εσείς, εντάξει. Πέστε ό,τι θέλετε, πέστε. Αλλά αυτός ο παπάς είναι και λίγο τρελός. Και κάποιες φορές όταν βλέπει αυτό το σήμα εδώ, εντάξει, τρελαίνεται τελείως. Πέρασα λοιπόν από την τούμπα έτσι, να πάρω λίγο οξυγόνο, λίγο αέρα και λίγη τρέλα παραπάνω, ναι ρε, δικά σας τρέλα, σας τη χαρίσω, ναι ρε, εσείς τούμπα εδώ, και ποιος ξέρει, η παλιά τούμπα είναι αυτή, τώρα θα μας την κρεμίσουν, ναι ρε, αλλά τα όνειρά μας, την τρέλα μας που περάσαμε εδώ μέσα στο γήπεδο, δεν θα μας την κρεμίσει κανένας. Και πέρασα από εδώ και γέμισα την καρδιά μου, γέμισα την ψυχή μου, αλλά γέμισα όμως και την τρέλα μου. Γιατί προσέξτε κάτι, προσέξτε. Αν δεν έχουμε τρέλα, αν δεν υπάρχει τρέλα στη ζωή μας και στην καρδιά μας, γινόμαστε μίζεροι. Hey! Και η μιζέρια δεν κερδίζει κανένας τίποτα. Σας τα είπα πολλές φορές. Δεν κερδίζει με τη μιζέρια. Ο Παπαχρήστος κρατιέται τρελός, κρατιέται χαρούμενος, κρατιέται ευτυχισμένος, γιατί βρίσκει ευκαιρίες να τις απολαμβάνει. Ναι ρε εσείς, τα απολαμβάνω. Περνάω κάθε τόσο εδώ από το γήπεδο. Παίρνω ανάσες και σας τις στέλνω σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα στέλνω τις ανάσες μου, στέλνω την τρέλα μου, στέλνω την ψυχή μου και την καρδιά μου. Άντε να είστε καλά και συγγνώμη μωρέ. Εσείς που δεν είστε παοξίδες, να ξέρετε ότι εμείς είμαστε λίγο τρελοί παραπάνω. Αλλά το απολαμβάνουμε αυτό. Και σας αγαπάμε και σας όλους. Άντε όλους σας αγαπάμε. Και ακούστε τώρα που σας αφορά, εσάς αφορά όλους. Ακούστε το καλά. Παιδάκι μου, τι θέλεις. Να σε αυτά να πω κι εγώ κάτι. Και τι λέει ο γέροντας. Έλα βρε παιδάκι μου, έλα βρε Χριστάκι μου τώρα. Αυτά είναι σοβαρά θέματα. Τι δουλειά έχεις εσύ με τα σοβαρά τα θέματα. Οι άλλοι που θέλησαν κατευθείαν να τζινίσουνε, σου λέει τι έγινε τώρα, τι είπε για τον Χρήστο. Γιατί ρε γέροντα ο Χρήστος να μην ασχοληθεί με τα σοβαρά θέματα. Να βρε παιδιά μου, αυτός, όλο με τους τρελούς και τους χαζούς θα κάνει παρέα. Αυτοί θα πάνε, αυτοί θα τρέχουν κοντά του, αυτοί θα εξομολογούνται σε αυτόν. Αυτοί θα πηγαίνουν να κοινωνάνε σε αυτόν. Αυτοί θα είναι οι φίλοι του και η παρέα του.